Είμαστε σε πόλεμο. Με έναν εχθρό που είναι αόρατο. Αλλά δεν είναι ανίκητο. Με μια δήλωση πρόβα για αυστηρότερα μέτρα αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε πολλαπλά μηνύματα εν ώψη των κρίσιμων μηνών που ακολουθούν. Προ του πολίτε, το νοσηλευτικό προσωπικό, τι επιχειρήσει, αλλά και του εργοδότε. Είμαστε στην αρχή τη μάχη, που θα είναι δύσκολη, ειδικά το επόμενο δίμηνο. Η πρώτη μα προτεραιότητα είναι μία και αδιαπραγμάτευτη να σώσουμε ζωές. Θέλουμε να σώσουμε θέσεις εργασίας. Και κάνω έκκληση στις επιχειρήσεις να μην προχωρήσουν σε απολύσεις. Γιατί θα υπάρξουν μέτρα που θα τονώσουν τη ρευστότητα και θα τους επιτρέψουν να αντέξουν μέσα σε αυτή την περιπέτεια. Οι μαχητές στο νοσοκομείο μας αξίζουν κάθε βοήθεια. Είναι ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες Όπω και τα στελέχη τη πολιτική προστασία και η ένστολή μα που νύχτα και πέρα προσφέρουν τον εαυτό του για το κοινό καλό. Του ευχαριστώ, σα ευχαριστώ εκ μέρου όλων των Ελλήνων. Δεν σα αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα και ένα δημόσιο έπαινο, αλλά και κάτι παραπάνω. Και θα με προσωπικά γι' αυτό. Στο επόμενο δίμηνο ο κίνδυνο αγιγαντώνεται. Γι' αυτό και θα ακολουθήσουν νέοι περιορισμοί και θα πρέπει όλοι να δείξουμε πειθαρχία. Όσοι φέρονται ότι κοινωνικά θα τιμωρούνται παραδειγματικά, γιατί θα έχουν εγκληματίσει διπλά κατά του νόμου και κατά τη ζωή. Το ίδιο ισχύει και για όσου διασπείρουν τον ιό τη παραπληροφόρηση με ανυπόστατε φήμε. Και το πανικό είναι το ίδιο επικίνδυνο με την όσο. Μένουμε λοιπόν σπίτι. Αυτό που άλλοτε το είπανε κοκκούνινγκ και έγινε τάση και μόδα για του νέου, σήμερα είναι ανάγκη και χρέο για όλου. Το Πρώτο μας μέλημα. Παραμένει να προφυλάξουμε τους ηλικιωμένους μας και τις ευπαθείς ομάδες. Και αυτή η ευθύνη βαραίνει όλους, ειδικά τους νεότερους. Προσέξτε, εσείς το πιο πιθανό είναι να νοσήσετε ήπια ή και χωρίς καθόλου συμπτώματα. Όμως κυκλοφορώντας άσκοπα κυκλοφορείτε και τον ιό. Απειλείτε έτσι τους γονείς και τους παππούδες σας, αλλά κινδυνεύετε και ήδη. Γιατί αυξάνοντας τους ασθενείς πλημμυρίζουν τα νοσοκομεία. Και αυτό σημαίνει ότι αν αύριο Έχετε ένα τύχημα, πέσετε με τη μηχανή σα. Δεν θα υπάρχει εντατική να σα περιθάλψει. Συνεπώ, η ανεμελιά δεν είναι ψευτοαντίσταση, δεν είναι μαγιά ή εξυπνάδα. Είναι απλά ανευθυνότητα. Αυτή η περιπέτεια μα καλεί να αναδείξουμε την ατομική μα ευθύνη, τη γενναιότητα και το συλλογικό μα θένος, αλλά και το φιλότιμό μα, το οποίο συχνά επικαλούμαστε. Αλλά τώρα ήρθε καιρό να το κάνουμε χειροπιαστή καθημερινότητα. Με αυτά τα εφόδια, ενωμένοι και συσπηρωμένοι, θα τα καταφέρουμε. Οι Έλληνες θα βγούμε και πάλι νικητές.